Λοιπόν, κύριε Χατζηγιάννη, εσείς τι εξήγηση δίνετε για αυτά που είπε ο κύριος Σιλούρης? Να σας πω. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ήμουν δικηγόρος στο επάγγελμα. Μάλιστα. Και γνώριζα καλύτερα από τον καθένα ότι μέχρι το 2000 δεν επιτρέπεται ο ανατοκισμός. Ανατοκισμός, μάλιστα. Δεν επιτρέπεται. Ναι. Ούτε και οι παράνομες χρεώσεις. Όταν είχα ένα μικρό δάνειο, δεν ήταν μεγάλο δάνειο, και θα οδηγήσουν στο δικαστήριο μετά από πολλά χρόνια, που εφορτώθηκε παράνομους στόχους και άλλες χρεώσεις, όταν οδηγήθηκε στον προθάλαμο του δικαστηρίου, με φωνάξεση εάν έχω οποιαδήποτε πρόθεση να εξοφλήσω το χρέος. Και τους είπα ότι αν αφαιρέσετε όλες τις παράνομες χρεώσεις και τους στόχους, ευχαρίστω να πληρώσω. Και αυτό έχει γίνει. Ναι, αλλά αυτό το παράνομο ισχύει για όλους τους πολίτες, σωστά? Μάλιστα. Γιατί δηλαδή αυτές οι χρεώσεις των τραπεζών είναι παράνομες για όλους τους πολίτες. Γιατί, ναι. Ασφαλώς ήταν παράνομο. Ναι. Γιατί βγάλαν τώρα τα ονόματα μας. Όχι, έχουμε λάθος φωτογραφία. Δεν είναι ο κύριος Χατζηγιάννης. Αλλάξτε τη φωτογραφία τώρα, ναι. Παρακαλώ, συνεχίστε, ναι. Είναι καθαρά θέμα από προσανατολισμού. Δηλαδή, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να μην πληρώσει παράνομους στόχους. Και κάποιος, επειδή ήταν βουλευτής, έπρεπε να τους πληρώσει. Ένα λεπτό. Και πόσο ήταν το αρχικό ποσό και πόσο πήγε με τις χρεώσεις των τραπεζών? Λεπτομέρειες δεν ξέρω, αλλά πρέπει να μιλούμε για κάτω από τις 50.000. Δεν μιλούμε για πολύ μεγάλο ποσό. Αρχικά το ποσό ήταν 50.000. Όχι, όχι. Ναι. Μπορεί να ξεκίνησε με 2.000 λίρες και μπαίνουν σε χρεώσεις και ούτω καθεξής. Έχει τόσα χρόνια, λεπτομέρειες δεν θυμούμε, από τον καιρό που βγήκαμε πρόσφυγες που ξεκίνησε. Μάλιστα, γι' αυτό, επειδή εσείς προχωρήσατε νομικά ως νομικός, κύριε Χατζηγιάννη, σας ζήτησε η τράπεζα, σας ρώτησε μάλλον αν θα το πληρώσετε. Η τράπεζα. Και τους είπατε να διαγραφούν όλοι οι παράνομοι τόκοι που μπήκαν σε αυτό το δάνειο. Όταν η τράπεζα δει ότι δεν πληρώνεται ένα ποσό. Μάλιστα. Τότε το παίρνει σε ένα τμήμα που είναι η εκκαθάριση, που οδηγεί την υπόθεση στα δικαστήρια. Μάλιστα. Και τους είπα εγώ, κύριοι, αφαιρέστε τους παράνομους στόχους, τις παράνομες χρεώσεις, δείτε ποια είναι τα πραγματικά ποσά και ευχαρίστω τον πληρώσω. Και ούτω και γένετο. Δηλαδή, όλοι οι πολίτες τώρα, κύριε Χατζηγιάννη, μπορεί να θεωρήσουν παράνομες. Κάθε μέρα. Ναι. Στο δικαστήριο, όταν πάτε, οι ίδιοι δικαστές, χωρίς να το ζητήσουν οι πολίτες, όταν υπάρχουν παράνομοι τόκοι και παράνομες χρεώσεις, οι ίδιοι τα αφαιρούσουν. Δεν χρειάζεται καν ο πολίτης να το γύρει. Αλλά αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω, ίσχυε μέχρι το 2000, δηλαδή οι χρεώσεις που γίνονταν τότε, δηλαδή αν χρώστος 100 λίρες θα πήγαινε μέχρι τις 200, μάλιστα, ούτε περισσότερο. Εάν λοιπόν κάποιος πολίτης, επειδή έτυχε να είναι και βουλευτής, συνεμορφώθηκε με ό,τι λέει ο νόμος, πρέπει να τον εισβάζουν στον αέρα? Θέλω να σας πληροφορήσω. Όχι, απλά διερωτώμαστε αν εσείς είχατε διαφορετική χειρισμό από ότι οποιοδήποτε άλλος πολίτης. Όχι, ασφαλώς. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν έμαθα ότι συζητούσε στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, από μόνος μου στις 5 του Νιόβρη το 2013, έστειλα επιστολή και τους έλεγα αυτό το πράγμα. Ότι, κύριοι, επειδή πληροφορούμε ότι θα συζητηθεί, σας λέω ότι δεν πρόκειται περί διαγραφή χρέους, το τονίζω. Ναι. Αλλά περί διακανονισμού χρέους. Δηλαδή κάθε πολίτης, κάθε μέρα, έχει το δικαίωμα να κάνει διακανονισμό το υπόλοιπο, του χρέους. Το υπόλοιπο, το αρχικό ποσό το πληρώσατε? Το ποσό το οποίο πραγματικά οφείλεται και με τους πραγματικούς στόχους, ναι, το έχω πληρώσει. Είναι τις παράνομες χρεώσεις και τους παράνομους στόχους. Άρα το πραγματικό ποσό, το αρχικό ποσό με τους σωστούς στόχους το πληρώσατε. Δεν πληρώσατε όλα αυτά τα παράνομα που έβαλε στην πορεία τράπεζα. Τα οποία, ναι, και κανένας δεν πρέπει να αξιεί να πληρώνονται. Επειδή τυχάνει να είναι κάποιος βουλευτής ή να έχει οποιοδήποτε άλλο αξίωμα. Ίσως και αυτό να παίξει ρόλο, όχι για την τράπεζα, γιατί αντιλαμβάνεστε διαφορετικά ένα ιδέα βουλευτή και άλλο ένα πολίτη απλό. Ναι. Κάποιοι οι οποίοι, κοιτάξτε, κάθε μέρα γίνεται αυτό τώρα στα δικαστήρια, όχι μόνο για βουλευτές. Για εκατοντάδες πολίτες κάθε μέρα, αν πάρετε δικηγόρους, για 2.000 δικηγόρους στην Κύπρος, θα σας πούσει ότι κάθε μέρα γίνονται τέτοιοι διακανονισμοί στα δικαστήρια. Και επαναλαμβάνω, όταν ήμουν δικηγόρος, μέχρι το 2003, πάρα πολλές φορές το ίδιο το δικαστήριο να αφαιρούσε τις παράνομες χρεώσεις, χωρίς να το εγείρω είτε εγώ είτε ο εναγόμενος.
Αυτό το πράγμα είναι, ήταν Ευαγγέλιο για δικαστήριο. Άρα δηλαδή αυτή η δημοσιοποίηση σήμερα έγινε με τις ευλογίες της δικές σας και τα δικαιολογητικά αυτά. Βεβαίως γι' αυτό και χρησιμοποιήσει και το όνομα που το επέτρεψε. Ωραία, και όλα αυτά που μας εξηγήσατε τα καταγράφετε και στην επιστολή που στείλατε στον κύριο Σιλούρη. Μάλιστα, επέτρεψα ο ίδιος εγώ να χρησιμοποιηθεί το όνομα μου, να ανοιχτεί, αν θέλετε, το όνομα μου, να μην είναι στα χι-χι-χι. Και να, εγώ δεν θέλω να πολιτεύομαι, διότι οι θέσεις μου είναι τέτοια που δεν πρέπει να πολιτικολογήσω. Αλλά νομίζω ότι είναι προσπάθεια από προσανατολισμού. Η κοινωνία μας είναι πολύ μικρή στην Κύπρο και ο καθένας ξέρει τον άλλο. Λυπούμε πάρα πολύ πραγματικά που γίνεται αναφορά στο όνομα μου ιδιαίτερα. Όχι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και εσείς οι βουλευτές να τοποθετήσετε με ξεκάθαρα λόγια, γιατί αντιλαμβάνεστε είμαστε σε πολύ κρίσιμες... Θέλετε πραγματικά να σας πω τα πράγματα με το όνομα τους. Ναι. Έκανα 16 χρόνια βουλευτής. Μάλιστα. 11 χρόνια μέλος της Επιτροπής Άμυνας. Ναι. Τον καιρό που υπήρχε χορός εκατομμυρίων σε προμήθειες. Μίζες. Ακόμη ενοικιάζω σπίτι. Και βγάλτε το συμπέρασμα σας. Θεωρείτε ότι κάποιοι συνάδελφοί σας πήραν και προμήθειες. Δεν παραλαμβάνω. Βγάλτε το δικό σας το συμπέρασμα. Ναι, αυτό είναι το συμπέρασμα που θα βγάλει ο Κυπριακός λαός. Άλλο ρωτώ. Ας βγάλει ο καθένας το συμπέρασμα του. Εάν ο Σοφοκλής ο Χατζηγιάννης, τον οποίο ξέρουν οι πάντες και τον εκτιμούν οι πάντες, μέσα από 11 χρόνια στην Επιτροπή Άμυνας, εάν πήρε έστω και ένα γρόση και σήμερα ενοικιάζει σπίτι. Υπονοείτε ότι οι συνάδελφοί σας πήραν και προμήθειες και χρήματα. Δεν θέλω να πω οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι τότε είχα γραφεί και θέματα στη Βουλή. Άμα ρωτήσετε τον Λεόντων των Ιδιακών, θα σας πει ότι τότε και ο Σοκράτης ο Χάζικος τότε σπούδαν στη Βουλή, ότι τότε είχαν γραφεί και θέματα στη Βουλή για τα θέματα προμηθειών. Αλλά επαναλαμβάνω και αυτό που έχει σημασία είναι ότι η κοινωνία μας είναι μικρή. Ο κόσμος ξέρει τον καθένα μας, ξέρει ο καθένας πόσο ντύνιος είναι και εγώ δεν ήταν σωστό να πληρώσω παράνομους στόχους και δεν μπορούσα και να τους πληρώσω, για να είμαι και ειλικρινής. Μάλιστα, αλλά και όλους αυτούς τους παράνομους δόσεις λογικό είναι να μην τους πληρώνει κανένας, κύριε Χατζηγιάννη. Βεβαίως και δεν τους πληρώνει. Κανένας, δηλαδή έστω και αν είναι βουλευτής ή πρόεδρος της Δημοκρατίας ή απλός πολίτης. Είναι παράνομοι, κανένας. Κανένας πολίτης που ξέρει 5 νομικά. Μα δυστυχώς δεν ξέρουμε όλοι 5 νομικά. Εσείς είστε νομικός και τα ξέρετε. Να συμβουλεύονται δικηγόρους. Εγώ ήμουν δικηγόρος μέχρι το 2003. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα το κάναμε καθημερινά. Και σας επαναλαμβάνω, μπορεί να έχει 3.000 δικηγόρους. Πάρτε τους τηλέφωνο και θα σας πούσει ότι μέχρι το 2000, διότι μετά επιτράπηκε ο ανατοκισμός, μέχρι το 2000 δεν επιτρέπεται ο ανατοκισμός. Και υπήρχαν και παράνομες χρεώσεις, όχι με ανατοκισμό. Μάλιστα. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Για ένα μικρό χρέος, δεν θα πω τώρα διότι δεν μου επιτρέπεται. Για ένα μικρό χρέος 10.000 ευρώ, του έκανα συγχρέωση η τράπεζα 2.000 επιστολές. 2.000 επιστολές και κάθε επιστολή χρεώνεται δεν ξέρω πόσα. Μάλιστα. 30 ευρώ. 30 ευρώ, φανταστείτε. Μα και σήμερα έχουμε τόκους υπερημερίας, έχουμε ψηλά επιτόκια. Και αυτά κάποιοι τα θεωρούν παράνομα. Εγώ σήμερα υπάρχει, επιτρέπεται δυστυχώς. Ναι, αλλά πρέπει να μπουν η ρύθμιση νομική εκεί της Βουλής για να τα ρυθμίσουμε, γιατί οι χρεώσεις τρέχουν. Εγώ λέγω ότι αυτό το οποίο ίσχυε μέχρι το 2000, μάλιστα, που δεν επιτρέπεται ο ανατοκισμός, και μετά το επέτρεψαν για να ενισχύσουν τις τράπεζες, σήμερα δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιτρέπεται αυτός ο ανατοκισμός. Ιδιαίτερα όταν αυτοί οι πολίτες δεν ευθύνονται που έφτασαν σε αυτήν την κατάγκια. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε.